Σαν το νοτική ένεση στην κίνηση της αγοράς βλέπουν την Black Friday, η οποία είναι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, οι καταστηματάρχες ευελπιστούν με τις μεγάλες προσφορές οι πολίτες να κατεβούν στην αγορά και να καταναλώσουν. Η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου είναι πλέον η γνωστή σε όλους μας Black Friday. Όπως πολύ σωστά είπατε, τίνει να γίνει Black Week, οπότε όλη την εβδομάδα τα καταστήματα της πόλης μας έχουν ειδικές τιμές, έχουν πάρα πολύ καλές τιμές σε προϊόντα τα οποία μπορούν να καλύψουν κάποιες ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι λοιπόν και εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, για να βοηθήσουμε τα μέλη μας, διαφημίζουμε την Black Friday και με αφίσες αλλά και με προωθητικό υλικό και προωθητικές ενέργειες στα social media, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ευχαριστούμε για αυτό που διαφημίζετε την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να βοηθήσουμε τα μέλη μας να έχουν έστω λίγο μεγαλύτερη κίνηση στα καταστήματά τους και μεγαλύτερη κατανάλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα έως τώρα δεδομένα, τα καταστήματα του Λιανικού Εμπορίου την Κυριακή 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτά. Όσον αφορά την Κυριακή, ακόμα δεν έχει τελειώσει το τι θα γίνει, γιατί ειλικρινά σας μιλάω από τότε που ξεκίνησε όσον αφορά την Κυριακή του Νοεμβρίου, η οποία είχε καταργηθεί με νόμο και την οποία επαναφέρανε με μία τροποποίηση ένα βράδυ της Τρίτης 11 η ώρα. Μετά από εκεί ξαναλλάξαν απόφαση, γιατί ερχόταν η γνωστή σε όλους μας Εύα σε ό,τι είχε να κάνει τις καιρικές συνθήκες. Μετά ξαναλλάξαν απόφαση, οπότε καλό είναι να μας πούνε τελικά τι έχουν αποφασίσει από το αρμόδιο Υπουργείο, για να ξέρουμε και εμείς. Από εκεί και μετά, Κυριακή, χωρίς τις ενδιάμεσες εκτόσεις και χωρίς κανένα λόγο, νομίζω ότι δεν έχει και λόγο ύπαρξης το κυριακάτικο άνοιγμα. Να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Από εκεί και μετά υπήρχε αυτή η Κυριακή, όταν υπήρχε ο νόμος για τις ενδιάμεσες εκτόσεις. Από τη στιγμή που κατήργησαν οι ίδιοι τον νόμο περί ενδιάμεσων εκτόσεων, καταργήθηκε και στη συνείδηση του κόσμου και η συγκεκριμένη Κυριακή. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα να συζητάμε αλλά και να βοηθάμε τα μέλη μας για να τα επιλύουμε, παρά να ασχολούμαστε με μια Κυριακή η οποία είναι στη μέση του πουθενά, δηλαδή σε ένα Νοέμβριο, χωρίς, ξαναλέω, να υπάρχει και κανένα κίνητρο για τον καταναλωτή. Η εικόνα στην αγορά έχει αλλάξει από την προηγούμενη φορά που τα είπαμε? Όχι, η εικόνα δεν έχει αλλάξει. Οι καιρικές συνθήκες σε αυτό το κομμάτι παίζουν τον ρόλο τους, ότι ναι, ακόμα δεν έχουν γίνει χειμερινές, ούτως ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι ανάγκες στον καταναλωτή. Από εκεί και μετά όλοι ξέρουμε ότι το οικονομικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ενεργειακό, οι ανατιμήσεις. Το καλάθι του νοικοκυριού όσον αφορά την αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Νομίζω ότι αυτό διαφαίνεται και στα είδη πρώτης ανάγκης στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Πλέον δυσκολεύεται στο να αποπληρώσει και τις βασικές του ανάγκες. Η ενέργεια έχει εκτοξευθεί. Με όλα αυτά λοιπόν δεν μένουν χρήματα τα οποία να είναι στην τσέπη του καταναλωτή για να καλύψει κάποιες ανάγκες που είναι ίσως δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ανάγκης, όπως είναι π.χ. ας πούμε τα είδη ένδυσης και υπόδεισης. Ευελπιστούμε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρχει προς το τέλος ειδικά η κορύφωση, έτσι με την Black Friday και με τις ειδικές τιμές, μια κίνηση στην αγορά, ούτως ώστε και εμείς να πάρουμε μια έτσι σχετική ανάσα, αλλά και οι καταναλωτές να βρουν προϊόντα τα οποία θα είναι σε πολύ καλές τιμές και ποιοτικά.